Σταθείο Διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιστήμων Υγείας. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή εδώ είναι η 28η άρση σε πανελλαδικό επίπεδο που γίνεται. Είναι στα πλαίσια της πανελλαδικής προετοιμασίας που κάνει το Εθνικό Κέντρο Επιστήμων Υγείας για να διαπιστώνει την ετοιμότητα του προσωπικού σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κάθε αναγκών και κρίση. Είναι η δεύτερη άσκηση που γίνεται στο νοσοκομείο ΑΚΕΠΑ και μία, όπως βλέπετε, παραδείγματι σήμερα ειδική άσκηση. Δηλαδή, η προηγούμενη ενώ περιλάμβανε τα σενάρια του σεισμού και της πυρκαγιάς, και εδώ περιλαμβάνει σενάριο διαχείρισης τραυματιών μετά από χημικό ατύχημα. Αυτή εδώ η άσκηση παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολία, γιατί πολύ απλά απαιτεί και ειδική εκπαίδευση, ειδική ετοιμότητα και ειδική προετοιμασία του προσωπικού το οποίο θα διαχειριστεί τις συγκεκριμένες τραυματίες, όπως επίσης και ειδική προετοιμασία των χώρων του νοσοκομείου, έτσι ώστε να μπορέσουν αφενός μεν να καταστούν ασφαλείς για τους ανθρώπους μετά από ένα τέτοιο ατύχημα, αφετέρου δε για να μπορέσουν να συνεχίσει το υπόλοιπο νοσοκομείο την εύρυθμη λειτουργία του. Μέχρι στιγμής η άσκηση εξελίσσεται ομαλά. Το ζητούμενο είναι ότι στα σενάρια αυτά προσπαθούμε να γίνουν όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά, έτσι ώστε να αποδώσουν την πραγματικότητα. Και θα πρέπει να τονίσουμε και να επισημάνουμε ότι όσο και αν αυτό το σενάριο, εν πάση περιπτώσει, μοιάζει εξωπραγματικό, γιατί σίγουρα δεν είναι από τα σενάρια τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τέτοιου είδους σενάρια, όπως και για σενάρια βιολογικών ή ραδιολογικών απειλών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορούμε να ανταποκριθούμε, είμαστε έτοιμοι, αν συμβεί αυτό στην πραγματικότητα. Αυτό το βλέπετε και εσείς σήμερα, το συγκεκριμένο, εσείς τι βλέπετε. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο και το προσωπικό του θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι τα σχέδια υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι συνεχείς εκπαιδεύσεις και ασκήσεις, έτσι ώστε αυτά τα οποία υπάρχουν να μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη ή και να διορθώνονται στην περίπτωση που δούμε ότι κάποια πράγματα μας έχουν προσπεράσει. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται άσκηση με το συγκεκριμένο σενάριο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι η δεύτερη φορά. Έχει γίνει και στο νοσοκομείο Σημανόγλου στην Αθήνα. Η πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά ξαναλέω ότι από τη στιγμή που ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο πρώτος κύκλος των ασκήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο με τα σενάρια του σεισμού και της πυρκαγιάς, το δεύτερο στάδιο είναι αυτού του είδους τα σενάρια τα οποία έχουν μεγάλο βαθμό ασφαλείας και κυρίως και νυχτερινές ασκήσεις.